Ένας διαφορετικός κόσμος από το δικό μας. Ένα ντοκιμαντέρ για τις φυλακές. Τι μέσα, τι έξω. Το πρώτο που σε θέλεις εκείνη την ώρα είναι να περπατήσεις, να είμαι έξω ελεύθερος. Να σε δεις ελεύθερος. Η ελευθερία δεν πληρώνεται. Τ' άλλα τα βρίσκεις. Άγνωστες ιστορίες αποκαλύπτουν ότι οι φυλακές δεν είναι αυτό που νομίζουμε. Ρε εδώ μέσα να με συμφρονήσετε, λέω να μην ξέρω εγώ, εμένα, μετά από 10 χρόνια από την τέλεση. Μέχρι πριν 5 χρόνια, οι μεγαλύτερες φυλακές της χώρας. Θα το βγήκα μέσα, αμέσως είπα, κανένα δεν θέλω να δω. Ήταν πρώην ανατικά φρούρια. Τι τραβήξα. Στερήσε τη γυναίκα, στερήσε την ελευθερία την ατομική. Τα πάντα. Είσαι φυλακή. Τέρμα, η φυλακή τα λέει όλα. Πάντως ο κρατούμενος έχει δικαίωμα να σκέφτεται 24 ώρες το 24 ώρες πώς θα αποδράσει. Δεν το απαγορεύει κανένας νόμος. Μήπως είμαστε φυλακισμένοι στις προκαταλήψεις μας. Μετά βγαίνεις, μετά τι γίνεται. Παντρεύεις το παιδί σου με έναν πρώην κρατούμενο. Η φυλακή έχει και αυτό το ρόλο. Να σου έχει μηδενίσει την προσωπικότητα, να σε κάνει μηδέν. Ένα μηδέν του μηδενός. Νικιάζει το σπίτι σου. Τέρμα, είσαι ένα σκουπίδι, ένα πεταμένο στα σκουπίδια. Και που βγαίνει το ίδιο σου. Τέρμα, και που βγαίνει να μην το συνεχίζουν πάλι. Σου λέει, έλα, σκουπίδι, σε πάλι τελειώνει. Τον παίρνει τη δουλειά σου. Βλέπει να βγάλει ρατσισμό, βλέπει ότι αντιμετώπισε μυστήρια. Σε βλέπουν σαν λεπρό, να. Σαν λεπρό, ε. Πού είναι η κοινωνική πρόνοια, πού είναι το ένα, πού είναι το άλλο. Ένα άνθρωπο μπαίνει αμάθητο μέσα και βγαίνει καθηγητή έξω. Όλοι είναι μελλοντικοί υπόδικοι χωρίς να το ξέρουν. Δηλαδή κάποια στιγμή μπορεί να του κάτσει να μπουν μέσα. Δηλαδή μην κατηγοράς κανένα που είναι μέσα, γιατί είναι μέσα. Ξέρεις τι είναι η κάμερα, είναι το χειρότερο πράγμα που υπάρχει. Σε ξεβρακούν. Ένα ντοκιμαντέρ για ελεύθερους φυλακισμένους.